χώρο της υγείας και στα τρία ανοιχτά μέτωπα εν ώψη της επίσκεψης της Τρόικας. Σύμφωνα λοιπόν με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, η κυβέρνηση πρέπει να μειώσει και άλλο το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών στο 15% και να περάσει για πρώτη φορά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεραπευτικά πρωτόκολλα. Πεδίο αντιπαράθεσης πάντως παραμένουν και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με την Τρόικα να επιμένει στη διάθεσή τους και από τα σούπερ μάρκετ. Νέες παρεμβάσεις έρχονται στην αγορά φαρμάκου μετά από απέτηση της Τρόικας. Οι δανειστές μας ζητούν να μειωθεί για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών στο 15% από 18% που το υπολογίζουν έως το τέλος του Ιουνίου. Η μνημονιακή αυτή δέσμευση θα αποτελέσει κριτήριο για την επόμενη δόση του Σεπτεμβρίου. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαφωνεί με το μέτρο αυτό και εκτιμά ότι με την επίτευξη του στόχου της φαρμακευτικής δαπάνης θα μπορέσει να το διαπραγματευτεί. Οι φαρμακοποιοί είναι ένας από τους κλάδους που έχουν υποστεί σημαντική μείωση του εισοδήματός τους από την μείωση της φαρμακευτικής ασφαλιστικής δαπάνης. Στο μισό είναι ο τζίρος των φαρμακείων. Επομένως, έχει μειωθεί και το κέρδος του φαρμακοποιού. Πρέπει να συζητήσουμε ξανά αν αντέχουν οι φαρμακοποιοί άλλες απώλειες στο εισόδημά τους. Νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί και για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στα δελτία τιμών, όμως θα προσδιοριστεί πλαφόν ανώτατης τιμής. Παρά τις πιέσεις της Τρόικας να διατίθενται όλα από τα σούπερ μάρκετ, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να βγάλει από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη εκτός φαρμακείων μόνο τις βιταμίνες. Αυτές οι δύο απαιτήσεις της Τρόικας έχουν προκαλέσει την αντίδραση των φαρμακοποιών. Τα συμπληρώματα διατροφής χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Έτσι έχει αποφασίσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα σε απόφαση που αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι ακόμη μία από τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι δανειστές μας. Δηλαδή να διατηρείται ιστορικό ασθενούς, ενώ οι δραστικές ουσίες που θα του χορηγούνται να είναι συγκεκριμένες βάσει εισηγήσεων Επιστημονικής Επιτροπής. Ήδη έχει γίνει προετοιμασία για τις ρευματοειδείς παθήσεις και τον καρκίνο του μαστού.